μέλος της παράταξης Καλαμάτας τόπος ζωής. Καλησπέρα σας. Η σημερινή συνέντευξη έχει σκοπό να σας κάνουμε μια ενημέρωση για τη συνάντηση που έχουμε προγραμματίσει στο πάρκο του ΟΣΕ το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 έναντι του αναψυκτηρίου. Είναι καλό να είμαστε όλοι. Η ενημερωτική συνάντηση έχει τίτλο «Φυσικές καταστροφές και πολιτική προστασία». Και τα περαιτέρω θα σας τα πει η κυρία Τόνια Κουζίνα. Η πρώτη αυτή συνάντηση, όπως πολύ ωραία περιέγραψε η κυρία Παυλάκου, είναι η αρχή μιας σειράς ημερίδων που θα κάνουμε, επιστημονικών ημερίδων που θα κάνουμε και θα είναι ο τρόπος παρέμβασης της Καλαμάτας τόπος ζωής στα δρόμενα της πόλης. Το αντικείμενο δεν είναι τυχαίο και δεν είναι τυχαίος και ο χρόνος που επιλέξαμε να πραγματοποιηθεί αυτή. Είναι Σεπτέμβριος και το Σεπτέμβριο έχουμε δύο δυστυχώς αρνητικές επαιτίους, αυτή του σεισμού του 86 και της πλημμύρας του 2016. Και η πολιτική προστασία διεθνώς της σύγχρονης πόλης έχει τέσσερις πλέον απειλές, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της δηλαδή απέναντι σε τέσσερις στόχους, την πλημμύρα, το σεισμό, τη φωτιά και την κατολίσθηση. Δυστυχώς από το 86 που σημειώθηκε ο μεγάλος σεισμός της πόλης μας, έχουμε περάσει και τις τέσσερις αυτές απειλές. Το 86 του σεισμού, το 2007 τις πυρκαγιές, τις μεγάλες, τις γνωστές όλης της Ελλάδας, σχεδόν όλης της Ελλάδας, το 16 τις πλημμύρες, το πλημμυρικό φαινόμενο που εκδηλώθηκε στην πόλη και βεβαίως τελευταία τις κατολισθήσεις του Ταϊγέτα. Άρα είμαστε μια πόλη που συζητάμε πάρα πολύ τον τρόπο που με τα καταστροφικά προσπαθούμε να οργανώσουμε την πόλη έτσι ώστε οι κάτοικοι να ανταπεξέλθουν πάρα πολύ τις δύσκολες κατάστασεις στην οποία σίγουρα θα βρεθούν και θα ξαναβρεθούν την επόμενη 30ετία. Η άποψη της Καλαμάτας τόπος ζωής είναι ότι δεν αρκεί μόνο να μιλάμε για τις επαιτίους και να αποτείνουμε, ας πούμε, να δίνουμε ένα φοροτιμήστη και μνήμη στα νεότερα παιδιά που δεν ξέρουν και τα γεγονότα. Αντίθετα, σήμερα μιλάμε για τον τρόπο που οργανωνόμαστε και παραδειγματιζόμαστε από τα πεπραγμένα των προηγούμενων αυτών γεγονότων. Δηλαδή, πώς προκαταστροφικά οργανώθηκε η δομή της πόλης προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον τρόπο που ο κάτοικος αντιλαμβάνεται το γεγονός και βεβαίως να ανταπεξέλθει και να συνέλθει από το γεγονός και ίσως, και εδώ βάζω έναν αστερίσκο, ο τρόπος που θα δομηθεί αυτή η προηγούμενη οργάνωση καταφέρει να δει τα γεγονότα σαν ανάπλαση που θα επανακαθορίσουν την ταυτότητα της πόλης. Μια γενικευμένη ευκαιρία να πάμε παρακάτω όπως έγινε και στο σεισμό του 86. Να πω ότι η Καλαμάτα τόπος ζωής οργανώνει αυτές τις ημερίδες και δεν τις οργανώνει μόνο μεταξύ ημών. Πάντοτε θα φέρνουμε επιστήμονες οι οποίοι θα προσπαθήσουν να μας δίνουν σε όλους ένα feedback από πολύ συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένες ειδικότητες που έχουν, έτσι ώστε και οι φορείς της πόλης να οργανώνονται, να παραδειγματίζονται, να παίρνουν την επιστημονική εκείνη γνώση που κατά την άποψή μας είναι απαραίτητη προκειμένου να πας παρακάτω. Ο κ. Δημητρακόπουλος, που θα του δώσω το λόγο, θα σας μιλήσει για τους επιστημονικούς, τους επιστήμονες, τους προσκεκλημένους, προκειμένου να έχετε γνώση ποιος θα παρευρεθεί. Έχουμε καλέσει δύο διακεκριμένους επιστήμονες. Το Γεράσιμο του Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είναι υπεύθυνος του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης για το Τσουνάμι στην UNESCO. Ελπίζω να μην έχουμε τσουνάμι εδώ, λογικά. Και εντάξει, έχει σπουδάσει στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου και έχει ειδίκευση στη γεωφυσική και στη σεισμολογία. Είναι δηλαδή ο καθήλυν αρμόδιος για να μας μιλήσει για το σεισμό. Και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα, από ό,τι μας είπε ο ίδιος, με την πολιτική προστασία ειδικά, δηλαδή σαν αντικείμενο πια, πέρα από το φαινόμενο του σεισμού δηλαδή. Και ο δεύτερος είναι ο Γιάννης Κουκουβέλας, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, που διδάσκει γεωλογία σεισμών, γεωλογικές χαρτογραφήσεις, γεωδυναμική κλπ. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν, ο Παπαδόπουλος ας πούμε έχει πάνω από 2.500 αναφορές στο έργο του. Ξέρετε, για τους επιστήμονες αυτό είναι ένα κριτήριο του πόσο σημαντική είναι. Και θεωρούμε ότι είναι οι κατάλληλοι για να μας μιλήσουν για αυτά τα φαινόμενα. Ξαναλέμε ότι η εκδήλωση θα γίνει στο πάρκο
σιδηροδρόμων, δηλαδή απέναντι από το αναψυκτήριο, στις 7.30 ώρα το Σάββατο το απόγευμα.